Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος έχει το λόγο για μια τροποποίηση των άρθρων 4 και 4α του νόμου 3864 κάθετος 2010. Παρακαλώ, έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ναι, όλοι τον αναζητούν, αυτό είπα. Πρέπει να πω σε όλους και σε όλες τότε ότι είναι συγκινητικό που όλοι με αναζητείτε και ότι σας έλειψα. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Νέα Δημοκρατία που η οποία μου έδωσε και συγχαρητήρια και για τα ελληνικά μου ότι βελτιώνονται και αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ενημερώσεις γίνονται από την κυβέρνηση. Από ό,τι ξέρω από το Σύνταγμα υπάρχει μια συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης και όταν μιλάει ο κύριος Τζανακόπουλος δεν μιλάει για πάρτι του αλλά μιλάει για όλη την κυβέρνηση. Να σας πω ένα-δύο πράγματα για την διαπραγμάτευση. Θα πω μόνο ένα-δύο γιατί μου ήρθε πρόσκληση, με πήρε τηλέφωνο πριν από μια-δύο ώρες ο πρόεδρος της Βουλής να με ενημερώσει ότι υπάρχει αίτημα από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Είπα ευχαρίστως και τώρα ο πρόεδρος της Επιτροπής μου είπε ότι το έχει κανονίσει για την Τρίτη στις 2 η ώρα. Οπότε εκεί νομίζω είναι ο καλύτερος χώρος και χρόνος να τα πούμε γιατί θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Εξάλλου θα σας έχω δώσει και άλλες 4-5 μέρες για να ξεπεράσετε τη στεναχώρια ότι η στρατηγική να βάλουμε όλα τα αυγά στο καλάθι ότι η κυβέρνηση δεν θα κλείσει την αξιολόγηση, ότι θα πάρουμε καινούργια μέτρα 2,6 δις, 4,6 δις, 8,3 δις. Οι αριθμίσεις στις εφημερίδες σας αλλάζαν από μέρα σε μέρα. Κάποιος πρέπει να τους εξηγήσει και κάποτε διαφορά μεταξύ ποσοστού του ΑΕΠ και δις. Άλλο 2,6% του ΑΕΠ, άλλο 2 δις. Είναι αυτά τα πράγματα που με λίγη βοήθεια από εσάς που τους δίνετε την πληροφόρηση θα μπορούν να καλυτερέψουν. Θέλω να σας πω ότι όλα τα λεφτά ήταν μια λέξη που είπε ο Πιέρ Μοσκοβισί. Γιατί όταν μία Ελληνίδα, δεν θυμάμαι, δημοσιογράφος, το ρωτάει τον Ντάισεμπλουμ και τον Μοσκοβισί και πώς ισχυρίζεται η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν θα πάρει ένα μέτρο, άλλο ένα μέτρο ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, απαντάει με την αγγλική λέξη net, δηλαδή καθαρά. Αυτή η μία λέξη σημαίνει ότι παρόλο που εσείς περιμένατε να πάρουμε 2, 4, 6, 8, 10, πόσο περιμένατε μέτρα, καθαρή δημοσιονομική επίπτωση δεν θα υπάρχει. Το είπε ο Μοσκοβισί net, ισχύει δηλαδή στην απάντηση της ερώτησης «Μα πώς ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα πάρει άλλα μέτρα» είπε ότι δεν θα πάρει net μέτρα, δεν θα πάρει καθαρά μέτρα. Δηλαδή αν είναι ένα πακέτο ένα δις που θα είναι μέτρα που περιορίζουν τη ζήτηση, παίρνουν την οικονομία, θα υπάρχουν και ένα δις. Ο αριθμός σας το λέω είναι ενδειγματικός γιατί θα είναι και μέρος της συζήτησης από την Τρίτη που έρχονται οι θεσμοί, θα πάρει και ένα δις μέτρα θετικά που θα επιστρέφουν αυτά τα χρήματα στην οικονομία. Και γι' αυτό ο Ντάισεμπλουμ είπε με ξεκάθαρο τρόπο ότι πάμε από τη λιτότητα στις διαρθρωτικές αλλαγές, στις ανακατατάξεις εντός του φακέλου της φορολογίας και εντός του κοινωνικού φακέλου. Κάποιοι μπορεί να χάσουν βεβαίως, αλλά κάποιοι θα κερδίσουν. Κάποιοι δηλαδή που τώρα δεν βοηθάμε και πρέπει να τους βοηθήσουμε, αυτοί θα κερδίσουν. Μερικοί μπορεί και να χάσουν. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα στη διαπραγμάτευση, που αυτό δεν θα μπορέσω να σας πω ούτε και σήμερα, ούτε και την Τρίτη βεβαίως, ακριβώς ποιο θα είναι το πακέτο που θα είναι. Αλλά εμείς θα κάνουμε τα πάντα να περιορίσουμε αυτοί που θα χάσουν, να πάρουν κάτι σαν αποζημίωση, αλλά συγχρόνως, γιατί εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι το φορολογικό σύστημα τα τελευταία 40 χρόνια ήταν βέλτιστο. Ποτέ δεν είπαμε ότι μέσα από το πελητιακό σύστημα έφτασε σε ένα κοινωνικό σύστημα που η αναδιάρθρωσή του ήταν βέλτιστο και άρα είμαστε πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις τώρα που θα γίνουν, που θα έχουν net μηδέν επίπτωση δημοσιονομική, αλλά θα έχουν αναδιαρθρώσεις. Αν αυτές οι αναδιαρθρώσεις είναι σωστές,
τις εγκρίνεται, δεν τις εγκρίνεται, είναι, θα είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει μετά το τέλος της αξιολόγησης που θα φέρουμε το πρόγραμμα. Εκεί θα δείτε στη λεπτομέρεια ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, αν το έχουμε κάνει με ένα δίκαιο τρόπο αυτή την αναδιάρθρωση. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα είδατε και άλλα καλά νέα, κακά νέα, καλά νέα για μας και κακά νέα. Δεν θέλω να συνεχίσω να σας στενοχωρώ, ότι συζητάμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που είναι μέσα στο πακέτο για να περιορίσει όχι τη λιτότητα που έρχεται, αλλά η λιτότητα που υπήρχε με προγράμματα αποσχόλησης, ότι θα συζητήσουμε αυτά που εσείς θεωρείτε τα ιδεολογήματα της αριστεράς, δηλαδή που θέλετε όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να έχουν χάσει στην κρίση, αλλά να μην έχουν καμία εγγύηση ότι θα κερδίσουν και στην ανάκαμψη. Και γι' αυτό εμείς βάζουμε τόσο ψηλά το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Γιατί αν θέλετε να ξέρετε τι οδηγεί στο λαϊκισμό της δεξιάς και γιατί είναι οι πιέσεις εναντίον της Ενωμένης Ευρώπης, είναι οι πιέσεις ανθρώπων που λένε ότι εμείς χάσαμε με την παγκοσμιοποίηση, όπως την οροματίστηκε ο Μπλερ, ο Σρέιντερ και οι κεντροδεξιές δυνάμεις πριν από το 2009, αλλά τώρα δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα συμμετέχουμε στην ανάκαμψη μετά από την κρίση. Και γι' αυτό βάζουμε πράγματα εμείς που προσπαθούμε να εξασφαλίσουν ότι θα ανατραπεί η γενική εικόνα που εδώ και 30 χρόνια πέφτει το μερίδιο της εργασίας στο εθνικό εισόδημα, που είναι στάσιμη η μισθή, που περιορίζεται το κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό συζητάμε αυτά που συζητάμε. Το όλο πακέτο θα το δείτε στο τέλος. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες ποιο θα είναι αυτό, τι θα είναι μέσα στα κουτάκια, αλλά νομίζω ότι έχετε ένα πολύ καλό περίγραμμα και από τους ανθρώπους τους δικούς μας που πήγαν στην τηλεόραση τη Δευτέρα το βράδυ, και από τον κύριο Τζανακόπουλο και από τις ανακοινώσεις. Έχετε όλες τις πληροφορίες για τις βασικούς πυλώνες αυτής της συμφωνίας. Και όλα τα άλλα είναι υποκρισία και κουβέντες να λέγονται. Ξέρετε ακριβώς, το πρόβλημά σας δεν είναι ότι δεν ξέρετε, είναι ότι δεν σας αρέσει. Βάλατε όλα τα αυγά στα καλάθια ότι δεν θα βγει και χάσατε. Δυστυχώς θα μπορούσατε να είσαστε καλύτεροι. Έχετε πολλούς ανθρώπους που είναι από το χρηματοπιστωτικό τομέα που λέει ότι καλό είναι να μην βάζουμε όταν κάνουμε επενδύσεις όλα τα αυγά μέσα στο ίδιο καλάθι. Είχα ειδοποιήσει τον κύριο Μητσοτάκη ότι αυτό γίνεται με πίεση του κύριου Σαμαρά και θα έχει το ίδιο πρόβλημα από τον κύριο Σαμαρά που είχε ο πατέρας του. Τον είχα ειδοποιήσει γι' αυτό. Αλλά συνεχίστηκε αυτή η στρατηγική ότι όλα τα αυγά να πέσει τώρα η κυβέρνηση, να μην γίνει η διαπραγμάτευση, να μην τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση. Τα μεγάλα μου συγγνώμη για αυτά. Της τροπολογίας, και πάω τώρα στις τροπολογίες. Πόσο χρόνο, όχι, πόσο χρόνο ένα θέλετε. Ένα λεπτό η καθεμία. Παρακαλώ. Όχι, εντάξει. Thank you.